Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για τα στεγνοτήρια, να δούμε για παράδειγμα για ποιο λόγο ένα στεγνοτήριο μπορεί να μην μας στεγνώνει τα ρούχα. Ένα στεγνοτήριο 7 κιλών, ο κάδος του είναι μεγαλύτερος από ένα πλυντήριο 7 κιλών. Και το λάθος που κάνουν οι περισσότεροι είναι να ενώ έχουν μεγαλύτερο πλυντήριο, δηλαδή αν έχουν 8 κιλο πλυντήριο και έχουν 7 κιλο στεγνοτήριο, τα βγάζουν όπως είναι από το πλυντήριο, τα βάζουν μέσα με αποτέλεσμα να μην τα στεγνώνει. Ένα άλλο πρόβλημα είναι να βάζουν τα ρούχα, να τα έχουν βάλει στο πλυντήριο, να τα στύψουν 600 ή 700 στροφές και να τα βάζουν μετά στο στεγνοτήριο. Εάν τα ρούχα τα στύψουμε κάτω από 800 στροφές, θα στεγνώσουν πάρα πολύ δύσκολα στο στεγνοτήριο. Δηλαδή, οι ιδανικές στροφές να στύψουμε ρούχα στο πλυντήριο είναι 1000 στροφές η διαφορά μεταξύ 1000 και 800 στροφών, δηλαδή αν έχουμε πλύνει και έχουμε στύψει στις 800 στροφές, 7 κιλά ρούχα, και αν έχουμε πλύνει και έχουμε στύψει στις 1000 στροφές, 7 κιλά ρούχα, στις 1000 στροφές θα μας στεγνώσουν μισή ώρα γρηγορότερα στο στεγνοτήριο. Δηλαδή, αν είναι να κάνει δύο ώρες, θα κάνει μια μισή. Κάποια από στεγνοτήρια έχουν προγράμματα 20 λεπτών και, και μία ώρας και 40 λεπτών. Δεν υπάρχει περίπτωση να, στεγνώσουμε 7 κιλά ρούχα σε 40 λεπτά, εκτός αν τα έχουμε στύψει 1400 τροφές και δεν είναι 7 κιλά ρούχα. Είναι λιγότερα. Ή είναι ρούχα που είναι το ύφασμά τους τέτοιο και δεν συγκρατούν πολύ νερό και μέσα σε μισή ώρα μας τα στεγνώσει στο στεγνοτήριο. Μόνο έτσι θα μας τα στεγνώσει. Κατά τα άλλα θα πρέπει να είναι πάντα καθαρά τα φίλτρα, το έχουμε ξαναπεί για να λειτουργεί πιο ελεύθερα να, να, να περνάει πιο ελεύθερα ο αέρας ανάμεσα στα ρούχα και ξαναλέω ότι μην συγκρίνεται ένα κάδο στεγνοτηρίου είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με τα πλυντήρια ένα 7 κιλό στεγνοτήριο έχει 30% μεγαλύτερο κάδο από ένα 7 κιλο πλυντήριο και δεν πρέπει να το γεμίζουμε μόνο και μόνο επειδή βλέπουμε το στεγνοτήριο άδειο πρέπει να είναι άδειο για να μπορέσει να να κυκλοφορήσει ο αέρας ανάμεσα στα ρούχα μας και να μας τα στεγνώσει πιο γρήγορα.